Αρκετά προβλήματα με την ενισχυμένη ενίσχυση στο βαμβάκι αντιμετωπίζουν πολλοί παραγωγοί, καθώ λόγω των λανθασμένων ή μη ταυτοποιημένων στοιχείων δεν έχουν λάβει τα χρήματα που περίμεναν. Να καταθέσουν άμεσα τι ενστάσει του, του καλεί ο διευθυντή τη ΕΑΣΑ Δράμα, Γιώργο Σωτηρέλη, ώστε να ξεκαθαρίσουν τι συμβαίνει. Στην προηγούμενη συγκεκριμένη Παρασκευή, ο ΠΚΠ ε, πίστωσε στου λογαριασμού των δικαιούχων Παραγωγών, το συνδεδεμένο κομμάτι ε, τη ενίσχυση που δικαιούνται. Ε, από τις, μετά από, από έλεγχο τον οποίο έχουμε κάνει για τους παραγωγούς του νομού δράμας έχουν προκύψει κάποια προβλήματα όσον αφορά ε, κυρίως από, σε περιοχές μέσα στη ζώνη τηλεπισκόπησης και όταν λέμε περιοχές τη ζώνης τηλεπισκόπησης εννοούμε από την περιοχή του Ξεροποτάμου και μέχρι στο, στο φωάθος του Φωτολίβου. Ε, είναι περιοχές στις οποίες ο ΠΚΠ πήρε αρχείο πολλοί πρωτού διορθωθούν με αποτέλεσμα υπάρχουν προβλήματα σε παραγωγούς μη πληρωμών. Η οδηγία του ΟΠΚΠ είναι ξεκάθαρη. Η οποία λέει ότι όλοι αυτοί οι παραγωγοί οι οποίοι έχουν προβλήματα στη μη πληρωμή ή μειωμένη πληρωμή μπορούν να υποβάλουν στάσει, Έτσι ώστε καλούμε και εμεί όλου του παραγωγού να έρθουν στην Ένωση προκειμένου να, να υποβάλουν την ένστασή του για να γίνουν όλε αυτέ οι απαραίτητε ενέργειε από μέρου μα προκειμένου να διορθωθούν οι δηλώσει του και μετά να αποσταλούν με, προ τον ΟΠΕΚΕΠΕ έτσι ώστε στην επόμενη πληρωμή να συμπεριληφθούν και να πάρουν τα χρήματα που δικαιούνται. Έχουμε πρόβλημα και με τις δεδεμένε στο Στάρι. Όχι, αυτή τη στιγμή το, το, το Στάρι είναι η επόμενη καλλιέργεια η οποία θα πληρωθεί. Οι πληροφορίε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ λένε ότι ε, τον επόμενο μήνα και συγκεκριμένα πριν το Πάσχα ε, θα γίνει η πληρωμή τη συνδεδεμένη ενίσχυση του σκληρού του ε, για του παραγωγού ε, τη χώρα μα.